φάσεις του αγώνα, να έχουμε πάλι την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί. Να περάσουμε λοιπόν στις σημαντικότερες φάσεις του αγώνα ΠΑΟΚ ΆΡΗ, περιγράφει ο Περικλής Στέλλας. Σαλαμάνοφ. Ξέφυγε από τον Τουρσουνίδη. Ο Βούλγαρος ψάχνει κάποιον, μια πάσα στο βάθος για το Γιουκούδη. Γιουκούδης αντιμέτωπος με το Λαγωνίδη. Από πλάγια θέση. Γυρίζει την μπάλα, η κεφαλιά, θα φύγει η μπάλα out. Η κεφαλιά ήταν από τον Μπουγιουκλή στο 4. Ο Γκέκας πίσω για τον Τσίμπο. Αυτός μια βαθιά παλιά με στόχο το Ζιόγα. Ζιόγας και Μίτογλου. Φάουλ από τον Μίτογλου. Φάουλ που χτυπήθηκε αμέσως από τον Γιουκούδη για τον Σαλαμάνοφ. Σαλαμάνοφ και Λαγωνίδης. Ο Βούλγαρος προσποιείται. Θα γυρίσει τελικά την μπάλα. Η κεφαλιά από τον Ζιόγα. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ στο 48. Ο Αιγύπτιος, ο Μαγδί Τολμπάουκ, είναι αυτός που θα χτυπήσει το φάουλ για τον Μπάουκ. Μέσα στην περιοχή η κεφαλιά, τελικά η μπάλα θα φύγει out, η κεφαλιά ήταν από το Μίτογλου. Σαλαμάνοφ, Γιουκούδης στο βολέ, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα φοβερό γκολ από τον Αντώνη Γιουκούδη στο 63, ΠΑΟΚ Άρης 0-1. Ο Βούλγαρος, ο Σαλαμάνοφ, με πάσα σήκωσε την μπάλα. Ο Γιουκούδης, ο αρχηγός του Άρη, έπιασε το βολέ. Ο Γκάμπρης δεν μπόρεσε να αποκρούσει μπάλα στα δίχτυα. ΠΑΟΚ Άρης 0-1 στο 63. Λεοντιάδη στο κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Αλεξίου και 1-1. Το κόρνερ από το Λεοντιάδη, ο Αλεξίου έπιασε στην κεφαλιά. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. ΠΑΟΚ Άρης 1-1 στο 60. Λεοντιάδης και το στήριγμα της λήξης από τον διαιτητή Χαρλαβάνη. Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Εδώ στην Τούμπα. Λίγη ισόπαλο με 1-1. The first half, I saw two teams who were afraid to lose. Να συνεχίσουν έτσι, περισσότερο με εντυπωσίασε ο κόσμος που ήταν ήσυχος και εκδηλωτικός χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας που είδατε το τέρμι ΠΑΟΚ ΆΡΗ? Λείπει το center forward από την ομάδα. Λείπει το center forward του ΠΑΟΚ από την ομάδα. Εσείς είστε ευχαριστημένος από το τέρμι που είδατε? Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλούτσικο το θέαμα, στο πρώτο όμως όχι. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το τέρμι που είδατε? Μόνο στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε σαν ΠΑΟΚ ο ΠΑΟΚ. Εσείς είστε ευχαριστημένος από το τέρμπι που είδατε? Όχι. Τι έλειπε? Η σπιρτάδα του ΠΑΟΚ. Εσείς? Παρακαλώ. Ποια είναι η γνώμη σας για το τέρμπι που είδατε? Καλό, πολύ καλό. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας για το τέρμπι που είδατε? Δεύτερο ημιχρόνιο ήμασταν καλοί. Κοντά μας έχουμε τον τεχνικό του Άρη, του κύριο Βούτσοφ. Κύριε Βούτσοφ, πώς είδατε το παιχνίδι? Σωστά, τη τρίτη μου τέρμπι. Ο αγώνας ήταν πραγματικά ένα ντέρμπι. Σας μόνο μπορμπά. Με πολύ μεγάλη, πολλές πάλες, πολλές μάχες. Στο μάλκο φούτμπολ. Με πιο λίγο ποδόσφαιρο. Μόλις σας ζηλάμε και ουσπέχουμε τις δραζήμες δοτάτα. Μπορούμε να λυπούμαστε που δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα. Μόνο μόλις δεν είπατε με το βόλνο της δοτάτα. Αλλά δεν μπορούμε και να μην είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Δεν το βάζω στο το. Για το λόγο τότε. Ναι, σιγά κρατή μου τμπορ. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μια ομάδα. Η τόζη τμπορ και πέρβεσαι εγώ όλοι ζανίγω. Και αυτή την ομάδα θα μιλήσουμε, θα ενδιαφερόμαστε πιο πολύ για αυτή. Πιστεύει. Τσόπουλος, Μπουγιουκλής, εκεί που είναι ο Σαλαμάνοφ και φεύγουν οι παίκτες του Άρη γρήγορα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Σαλαμάνοφ κρατάει την μπάλα. Δίνει όμως την ευκαιρία στους παίκτες του ΠΑΟΚ να γυρίσουν προς την περιοχή του. Σαλαμάνοφ, μπαλιά εκεί που τρέχει να προλάβει ο Ιγνάτοφ, διώχνει όμως ο Μίτογλου σε κόρνερ. Και ο Χαρλαβάνης υποδεικνύει να εκτελεστεί. Γιουκούδης που κάνει το δυνατό σουτ και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για τον Άρη με αυτό το δυνατό σουτ του Αντώνη Γιουκούδη. Πλασαριστά η μπάλα από τον Σαλαμάνοφ στο Γιουκούδη που έπιασε το δυνατό σουτ πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Γκάμπριτς. Έστειλε την μπάλα στα αριστερό παρατηράκι της εστίας του Γιουγκοσλάβου τερματοφύλακα. Έτσι ο Άρης, καθώς συμπληρώνουμε 14 λεπτά στην επανάληψη, προηγείται με αυτό το γκολ του Αντώνη Γιουκούδη με 1-0 του ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη επιτυχία για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι νομίζω ότι έπρεπε να ήμασταν οι νικητές, γιατί ήμασταν στα περισσότερα σημεία του παιχνιδιού, ήμασταν νομίζω καλύτεροι. Ο Άρης έδειξε να βγαίνει από το ρυθμό του από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε.
Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είχε τη συμπαράσταση του κόσμου του, έπαιζε στην έδρα του, οπωσδήποτε ήταν η πρώτη αγωνιστική, ήθελε την νίκη. Σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού νομίζω ότι μας έκλεισε λίγο μέσα στην αιστεία μας. Αλλά νομίζω ότι και εμείς είχαμε διαστήματα που απειλήσαμε πιο ουσιαστικά. Ο Άρης τουλάχιστον τα πρώτα 45 λεπτά όπου είχε ισορροπήσει το παιχνίδι έδειχνε ότι ήταν περισσότερο ευχαριστημένος από την ισοπαλία. Δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση στον κόσμο που είδε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα? Σίγουρα είναι ακριβώς όπως το είπατε. Το είπα και στην αρχή ότι πιο κλασικές ευκαιρίες νομίζω ότι χάσαμε εμείς. Πόσο μπορεί να βοηθήσει τον Άρη λοιπόν αυτή η ισοπαλία μέσα στην Τούμπα για τη συνέχεια, μια συνέχεια που δεν είναι καθόλου εύκολα για την ομάδα σου? Το είχαμε πει από την αρχή, άλλωστε το γνωρίζει όλος ο κόσμος, ότι έχουμε 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και το μέλλον νομίζω ότι μας ανήκει. Μιχάλη, και κάτι τελευταίο. Ο κόσμος γέμισε σήμερα το γήπεδο της Τούμπας. Μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την απόδοση των 24 ποδοσφαιριστών? Νομίζω πως ο κόσμος πρέπει να είναι ευχαριστημένος γιατί έγινε ένα παιχνίδι ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξης. 6 παίκτες του Άρη πάνω στην μπάλα. Τώρα φεύγει ο Γιώγας και ο Τσίμπος. Έτσι είναι 4 παίκτες. Σαλαμάνοφ κοντά στην μπάλα. Σαλαμάνοφ τελικά. Για τον Γιουκούρη, το σούτ του Γιουκούρη, η μπάλα στα δίκτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ. Σαλαμάνοφ σήκωσε την μπάλα περίτεχνα για τον Γιουκούρη που έπιασε το φοβερό σούτ και στο 18ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου πάω Κάρης 0-1. Άρης ΠΑΟΚ λοιπόν 1-0. Αξίζει να ξαναδείτε αυτό το γκολ. Ήταν ο Σαλαμάνοφ που σήκωσε την μπάλα στο Γιουκούδη που έπιασε το φοβερό σουτ, η μπάλα στα δίχτυα του Γκάμπριτς που προσπάθησε αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Η φάση αυτή στο 18ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Άρης ανοίγει το σκόρ στην Τούμπα.